Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην είναι σήμερα στην πόλη, είναι εδώ όμως όλες εκείνες οι πολιτικές που μας έχουν ρημάξει τη ζωή. Είναι εδώ οι πολιτικές που αφήνουν πίσω τους πνιγμένους, πόλεις και χωριά, θαμμένα στο νερό και στη λάσπη, όπως σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι εδώ οι πολιτικές που έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους, που άφησαν στάχτη εκατομμύρια στρέμματα δάσους στον Εύρο, στην Αττική, στη Ρόδο. Είναι εδώ οι πολιτικές που έχουν αφήσει σχολεία και νοσοκομεία χωρίς αντισεισμικό έλεγχο. Είναι εδώ οι πολιτικές που ευθύνονται για τους 57 νεκρούς στα Τέμπη πριν από 6 μήνες. Είναι εδώ οι πολιτικές που φέρουν ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα με δουλειά όποτε, όπως και με όποιον μισθό θέλει ο εργοδότης. Είναι εδώ οι πολιτικές που χώνουν τη χώρα βαθιά μέσα στην κόλαση των πολέμων. Τώρα είναι η ώρα να αναμετρηθούμε αποφασιστικά, μαχητικά, με όλες αυτές τις πολιτικές που στο ζύγι του κέρδους και των ζωών μας αυτές υπηρετούν το πρώτο. Με αυτούς που τις υπηρετούν, προηγούμενους και τωρινούς που κυβερνάνε, με τους κολαούζους του στο εργατικό κίνημα, που όλοι μαζί ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτού του μεγάλου εχθρού των λαών. Με αυτούς που την ώρα που μετράμε νεκρούς στη λάσπη, την ώρα που μετράμε πληγές, εκείνοι πανηγυρίζουν για την επενδυτική βαθμίδα που πήρε η χώρα, με τις περικοπές σε αντιπλημμυρικά έργα, σε αντιπυρική προστασία, με την κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων και με τα ματωμένα πλεονάσματα. Έτσι κερδίσανε την περιβόητη βαθμίδα. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Τους το λέμε και από εδώ, από τη μεγάλη μας συγκέντρωση. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε. Δεν συνηθίζεται να βλέπεις πνιγμένους ανθρώπους, λαϊκές περιουσίες κάτω από τη λάσπη, το βιός χιλιάδων οικογενειών κάτω από ποτάμια νερό, να μετράμε νεκρούς στη Θεσσαλία, 10 μέχρι στιγμής και ποιος ξέρει πόσους ακόμα. Γι' αυτό ζητάμε την άμεση κινητοποίηση όλων των μηχανισμών και σωστικών συνεργείων για το γρήγορο απεγκλωβισμό όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και μας γεννάται ένα ερώτημα. Τόση αστυνομία να φυλάει εδώ πέρα μια πορεία, δεν μπορούσαν να πάνε να βοηθήσουν κάτω εκεί πέρα που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πολύ επιλεκτικός ο κρατικός μηχανισμός. Τα σωματεία μπαίνουν μπροστά, όπως πάντα σε όλες τις τραγωδίες που μας έφερε η πολιτική που μας βάζει τις ζωές μας στο ζύγι της κερδοφορίας μιας κούφτας παράσιτων. Είναι στην πρώτη γραμμή για να σωθούν οι ζωές, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα. Καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των σωματείων για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Δευτέρα με Τετάρτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ήδη η ανταπόκριση είναι συγκλονιστική. Τώρα όλοι μπαίνουμε μπροστά, άμεσα να αποζημιωθεί ο λαός από τις φυσικές καταστροφές. Άμεσα και στο 100%. Όχι όπως τον Ιαννό πριν 3 χρόνια στην ίδια περιοχή που λέγαν θα αποζημιωθεί ο κόσμος και ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν αποζημίωση. Δεν τους έχει δοθεί τίποτα στους πληγέντες εδώ και 3 χρόνια. Αυτή είναι η κανονικότητά τους. Αυτό βαφτίζουν αυτοί οι ίδιοι αναποδιά. Τη μια να πνιγόμαστε, την άλλη να καιγόμαστε. Το καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες ενός από τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος ανθρώπινων ζωών, σε βάρος λαϊκών περιουσιών, σε βάρος της φύσης, του φυσικού μας πλούτου. Οι πυρκαγιές σε Εύρο, Αττική, Ρόδο, σε όλη την επικράτεια, η ανυπολόγιστη καταστροφή που έφεραν αποδεικνύουν τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, σε ό,τι αφορά την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας του λαού μας, των δασών της χώρας, του λαϊκού μας δηλαδή φυσικού πλούτου. Αυτό είναι το κράτος των λίγων. Μας αφήνει να καούμε στον Εύρο, να πνιγούμε στη Θεσσαλία, θυσιάζει τις ζωές νέων ανθρώπων στα Τέμπη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και χτίζει το σάπιο έδαφος που οδηγούν μέχρι τη δολοφονία ενός βιοπαλαιστή που τον πέταξαν από το καράβι. Για να παραφράσουμε και τον επαναστάτη ποιητή, αν δεν καώ εγώ, αν δεν πνιγείς εσύ, πώς θα γίνουν οι ζωές μας κέρδη? Ένα κράτος που με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προχαρά αντεργατικές μεταρρυθμίσεις, ενισχύει την παρουσία του όπου σφάζονται οι λαοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, στέλνει ΜΑΤ απέναντι στην κινητοποίηση των πληγέτων από τις πλημμύρες στη Λάρισα. Προκαλούν μάλιστα με αποζημιώσεις κοροϊδία
και με μέτρα που μας γεμίζουν δίκαια οργή, όπως τα χαμηλότοκα δάνεια στους αγρότες, που ενώ ήταν χρεωμένοι ήδη από το κύμα ακρίβειας που σαρώνει εδώ και 2 χρόνια, σήμερα έχασαν και όλο τους το βιός. Οι άθλοι ζητάνε τόκους από κατεστραμμένους ανθρώπους. Είναι τέτοια η μπόχα τους, που η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της θέλουν να κρύψουν τα εγκλήματά τους πίσω από πυρονέφη και μεγαβροχές. Αλλά το αίμα στα χέρια τους δεν ξεπλένεται με αυτές τις εξευτελιστικές δικαιολογίες. Γιατί διαχρονικά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τα εγκλήματα στο Μάτι και στη Μάνδρα, σήμερα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον Εύρο, στη Ρόδο, στη Θεσσαλία, σε πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, σε κάθε άλλη καταστροφή, πάντα η εύκολη δικαιολογία είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι. Το 2023, με αυτή την εξέλιξη της επιστήμης, με αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα μπορούσαν να σωθούν ζωές και λαϊκές περιουσίες, εάν είχαν γίνει έγκαιρα τα απαραίτητα έργα θωράκισης από τα φυσικά φαινόμενα. Αυτή είναι η αλήθεια. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες εργάτες, νεολαίοι, άνεργοι, μικροί επαγγελματίες, γυναίκες, δίνουν μια αποστομωτική απάντηση στην κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της, στην εργοδοσία που τρίβει τα χέρια της από το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπροστά στην επίθεση που δέχεται η τάξη μας, δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή για το έγκλημα διαρκείας που συντηρείται σε βάρος μας. Καμία ανοχή στις πολιτικές που μας υποβαθμίζουν, που μας οδηγούν στην περαιτέρω φτώχεια, στην εξαθλίωση. Και σήμερα, και σε κάθε μάχη που δίνουμε με τα σωματεία μας και τους φορείς του κινήματος, ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση πως δεν είναι κανένας μόνος απέναντι σε αυτή την επίθεση, πως το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» γίνεται στην καθημερινότητα πράξη με την οργάνωσή μας, την αλληλεγγύη μας, τους αγώνες μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έλυσε τα ζητήματα των πυρκαγιών και των πλημμύρων, έτσι ετοιμάζεται να λύσει και τα εργασιακά. Με ένα νομοσχέδιο έκτραμα, ένα νομοσχέδιο ταφόπλακα για το εργάσιμο χρόνο, αλλά και τον ελεύθερο χρόνο του εργάτη. Θέλουν να επιβάλλουν 13 ώρες δουλειά την ημέρα, σύνταξη στα 74, συμβάσεις μηδενικών ωρών, περαιτέρω ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Δεν μας τα είχαν πει αυτά προεκλογικά οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μας τα φυλάγανε για έκπληξη μάλλον. Το νομοσχέδιο το οποίο εφαρμόζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψήφισαν τα αστικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, προβλέπει εργασία σε 2 εργοδότες, αρκεί στο δεύτερο εργοδότη να εργάζεται ο εργάτης μέχρι 5 ώρες. Το 13ωρο είναι κόλαφος για τους εργαζόμενους, είναι μηδενισμός του ελεύθερου χρόνου για μια λαϊκή οικογένεια, σημαίνει ζωή λάστιχο, κυρίως για τις γυναίκες που έχουν και αυτές τη μεγαλύτερη φροντίδα στο σπίτι, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους κτλ. Είναι χτύπημα στην τάξη μας, ένα ακόμα οργανωμένο χτύπημα. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται συμβάσεις μηδενικών ωρών, που σημαίνει ότι ο εργάτης θα καλείται από τον εργοδότη όποτε αυτός τον χρειάζεται, αρκεί να υπάρχει η προϋπόθεση να ειδοποιείται 24 ώρες νωρίτερα. Μα καλά, ποιον κοροϊδεύουνε? Στον επισητισμό οι εργοδότες καλούν τους εργαζόμενους την τελευταία στιγμή και μάλιστα ενοχλούνται όταν ο συνάδελφος δεν μπορεί να κόψει το ρεπό του. Έχουν που έχουν ξεσαλώσει τα τελευταία χρόνια, τώρα πια είναι βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας να μπορούν να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους όποτε θέλουν, αφού αυτό τους εξασφαλίζει ακόμα περισσότερο κέρδος. Η περαιτέρω ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης που προωθείται με το νέο νομοσχέδιο προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα, φυλάκιση για όποιον υπερασπιστεί το δικαίωμα στην απεργία. Ακριβώς επειδή φοβούνται τις κινητοποιήσεις, όπως είχαν γίνει πέρσι στην πύλη του εργοστασίου στη Μαλαματίνα, στα εργοστάσια της Σύνδου και αλλού. Η κυβέρνηση, πατώντας πάνω στους αντεργατικούς νόμους που έφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ με την Αξιόγλου και μετά έγινε Βρούτση Αξιόγλου, με τον αντίστοιχο νόμο του Χατζηδάκη πριν από 2 χρόνια, θέλει να δώσει ένα ακόμα χτύπημα στα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν θα τους περάσει. Οργανώνουμε μαζική, μαχητική, απεργιακή απάντηση ενάντια στο νέο νομοσχέδιο. Οργανώνουμε την απάντησή μας σε αυτούς που θέλουν να δουλεύουμε χειρότερα από ό,τι οι παππούδες μας πριν από 100 χρόνια. Απέναντι σε αυτούς που βάζοντας το ζύγι κόστος όφελος στις ζωές μας, δεν έκαναν κανένα αντιπυρικό, κανένα αντιπλημμυρικό έργο, δεν πήραν κανένα μέτρο για να προστατεύσουν το λαό. Απέναντι σε αυτούς που ανοίγουν τις πόρτες από τα σπίτια μας για να μπουν τα funds
και οι τράπεζες, που με τους νόμους που ψήφισαν αφήνουν τα κοράκια να πλώνουν τα ξερά τους στη λαϊκή κατοικία για να εξασφαλίσουν μέσω real estate και Airbnb περισσότερα κέρδη. Απέναντι σε αυτούς που με τις πολιτικές τους εκτόξευσαν στα ύψη την ακρίβεια, έκαναν το ελαιόλαδο είδος πολυτελείας, που εξαιτίας τους ο πενιχρός μας μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 10-12 του μήνα, με αποτέλεσμα να στερούμαστε βασικές ανάγκες, να μην έχουμε για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας την υγεία και την παιδεία τους, που στερούνε το 2023 από οικογένειες το ρεύμα και τη θέρμανση, που για τα πράσινα κέρδη τους μας μαύρισαν τη ζωή. Ήδη εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία παίρνουν αποφάσεις για απεργία με ανοιχτή ημερομηνία, οργανώνουν την πάλη για να πεταχτεί στα σκουπίδια ο σχεδιασμός κυβέρνησης και εργοδοσίας. Τέτοιο κίνημα θέλουμε, τέτοια σωματεία έχουμε ανάγκη. Και όχι εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που υπηρετούν τις κυβερνητικές πολιτικές. Τη στιγμή που η εργοδοσία κάνει καλή στη δουλειά στη Θεσσαλία τους εργαζόμενους, τη στιγμή που τα λασπόνερα ξεβράζουν νεκρούς, εκείνοι δεν λένε κουβέντα. Όπως εδώ, ΕΚΘ και ΓΕΣΕΕ χθες επέλεξαν να κάνουν σεμινάριο επιχειρηματικότητας και αποτελεσματικής ανάπτυξης σε γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο, καλλιεργώντας από τη μία αυταπάτες πως υπάρχει ανάπτυξη για όλους, και για τους εργάτες και για τους εργοδότες, και απ' την άλλη καλλιεργούν την ιτοπάθεια πως δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη, τους γυρίζουμε την πλάτη. Όπως καμιά εμπιστοσύνη δεν χωράει και σε όσους μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σε αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Σε όσους διαμόρφωσαν αυτό το εχθρικό προς το λαό κράτος. Ένα κράτος που δίνει τα πάντα στο κεφάλαιο και για το λαό πάμε και όπου βγει. Όπως και στους αντίστοιχους τοπικούς άρχοντες που θα κάνουν τώρα τις γύρες τους. Στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που μας έλεγε πως έχουν γίνει όλα τα έργα για την ασφάλεια των πολιτών. Τη Δευτέρα όμως ανοίγουν τα σχολεία και 9 στα 10 σχολεία της περιοχής δεν έχει γίνει ο απαραίτητος αντισεισμικός έλεγχος εδώ και δεκαετίες. Ο ίδιος Περιφερειάρχης καμαρώνει πως η πόλη μας είναι θωρακισμένη από φυσικά φαινόμενα, την ίδια στιγμή που με 8 πόντους βροχή δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Ή το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που μοίραζε κουλούρια στους τουρίστες και ταυτόχρονα έδωσε γη και είδωρ στους ξενοδόχους για να ξεζουμίσουν ανενόχλητοι τους εργαζόμενους στον τουρισμό στα πεντάστερα κάτεργα, ενώ υπέγραψε την κατάργηση της Κυριακής Αργίας για τους εμποροϋπάλληλους στο κέντρο. Κοντά σε αυτούς και τα υπόλοιπα κόμματα. Και ιδιαίτερα τα φασιστικά μορφώματα που χύνουν το δηλητήριό τους σε βάρος του εργατικού κινήματος, σε βάρος μεταναστών και προσφύγων. Να τους στείλουμε εκεί που ανήκουν, στον απόπατο της ιστορίας, όπως κάναμε πριν από 2 χρόνια εδώ πέρα στη Σταυρούπολη, που ο λαός της πόλης μας τους έχωσε ξανά στις τρύπες τους. Θα το ξανακάνουμε όποτε χρειαστεί. Συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα για οργάνωση. Τώρα είναι η ώρα για αγώνα. Η δύναμη του λαού όταν το πάρει απόφαση είναι πραγματικά ανεξάντλητη. Είναι ασταμάτητη. Εδώ και τώρα να οργανώσουμε την πάλη μας διεκδικώντας. Άμεσα να πραγματοποιηθούν όλα τα έργα πολιτικής προστασίας. Αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά. Να μην χαθεί λεπτό. Αποζημιώσεις από τις καταστροφές άμεσα και στο 100%, από πλημμύρες στη Θεσσαλία, από τις πυρκαγιές στον Εύρο και όπου αλλού. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, με ουσιαστικές αυξήσεις και ανθρώπινα ωράρια. Πενθήμερο 7ωρο, 35ωρο. Προστασία της υγείας μας στους χώρους δουλειάς. Εξασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας. Κανένα σπίτι να μην πάει στα χέρια τραπεζίτη. Πραγματικά ποιοτική δημόσια και δωρεάν υγεία. Κατάργηση των έμεσων φόρων και χαρατσιών, φθηνό ρεύμα για το λαό. Προάσπιση των συνδικαλιστικών και λαϊκών ελευθεριών. Μπορούν να γίνουν πραγματικότητα οι διεκδικήσεις του λαού? Προφανώς και μπορούν. Γιατί σήμερα, το 2023, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Γιατί το πραγματικά σύγχρονο, η κανονικότητα που μπορούν να ζουν οι εργαζόμενοι σήμερα, είναι να δουλεύουμε με σταθερό ωράριο, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με απείρως καλύτερες αποδοχές που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Γιατί σήμερα είναι δυνατό να έχουμε όλοι εξασφαλισμένη δωρεάν την υγεία μας, να δουλεύουμε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, τα παιδιά μας να έχουν πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι δυνατό να έχουμε εξασφαλισμένο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, φθηνές διακοπές. Η μόνη προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα είναι να ξεμπλέξουμε με το κέρδος και με τα παράσιτα που το καρπώνονται.
Γι' αυτό απαιτείται μαζικός μαχητικός αγώνας. Οργάνωση στα συνδικάτα, κανένας μόνος του. Έτσι κερδίζουμε κατακτήσεις, έτσι προστατεύουμε τις ζωές μας, έτσι εκφράζεται η πελώρια ταξική αλληλεγγύη. Όπως το κάναμε στις μεγάλες κινητοποιήσεις στα Τέμπη, όπως το κάνουμε σε κάθε γειτονιά που πάνε τα φαντς να πάρουν τα σπίτια του λαού, όπως το κάναμε στη Λάρκο, στην Κόσκο, στην eFood. Ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει γιατί είχαμε σχέδιο για κάθε κλάδο, με εμπιστοσύνη στους συναδέρφους μας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Σε αυτό το δρόμο θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και όλες.